Και αυτό λέει εδώ η αρθρογράφος, ότι το Βατικανό πάντοτε χρησιμοποιούσε τη βία. Τη βία των πολέμων και της εξουσίας. Και μόνο το γεγονός αυτό της ανελευθερίας δείχνει ότι δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Ότι είναι κατάσταση αμαρτωλή. Δεν είναι έτσι η πίστη η δική μας. Η πίστη η δική μας είναι εν ελευθερία τα πάντα. Τη ελευθερία ούν ή μας Χριστός ελευθέρωσε στήκεται και μη ζυγό δουλείας ενέχεστε, λέει και πάλι ο Απόστολος. Δηλαδή σας έκανε ο Θεός ελεύθερος και εσείς πάλι πέφτετε πάνω στη δουλεία της αμαρτίας. Τους λέει ουσιαστικά, μη γίνεστε δούλοι και σκλάβοι κανενός. Και τώρα βλέπετε θέλουν να μας βάλουν, δεν και καλό δηλαδή, να μας τραβήξουν με το καπίστρι όλους και να μας οδηγήσουν ως πρόβατα επί σφαγήν. Και ερχόμαστε βέβαια σε ένα κεντρικό σημείο. Ποιο? Σταυροφορίες. Με τις σταυροφορίες, λέει η αρθρογράφος, καταλήθηκε και διασπάστηκε η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Πάπας Ινοκένδριος ο Τρίτος είναι ο πρώτος Πάπας ο οποίος διέταξε σταυροφορία εναντίον άλλων χριστιανών. Ξεκάθαρα. Γιατί λέγανε ότι όχι. Στην αρχή δεν το λέγανε ευθέως, ενώ αυτός ήταν ο σκοπός. Κρυφίος. Υπούλος. Τα ύπουλα σχέδια είναι πώς το λένε, ο κανόνας του παπισμού. Διαβάστε την ιστορία να δείτε. Τάχατες πάμε στους Αγίους Τόπους να τους ελευθερώσουμε από τους αλλοπίστους. Αλλά για να πάμε στους Αγίους Τόπους όμως περνάμε πρώτα μια βόλτα από την Κωνσταντινούπολη, τη ρημάζουμε, την εξαντραποδίζουμε, κλέβουμε τους θησαυρούς όλους, βιάζουμε κτλ. Δολοφονούμε και μετά πάμε, προχωρούμε και παρακάτω. Όμως ο Πάπας Ινοκένδρης, λέει ο Τρίτος, ξεκάθαρα ήταν πιο ειλικρινός φαίνεται από αυτούς τους άλλους, είπε ότι κάνουμε σταυροφορία εναντίον των Ορθοδόξων. Δεν μπορούσαν να ανεχθούν, επειδή αυτοί φύγανε από την αλήθεια. Όσο βλέπεις υπάρχει η αλήθεια, βλέπεις αυτός που φεύγει από την αλήθεια, ελέγχεται από τη συνείδηση. Σου λέει, κάτι μου πάει καλά. Υπάρχει κάποιος που είναι παραπάνω. Λίγο παραπάνω, είναι παραπάνω. Μετά την κατάληψη της βασιλεύουσας, στη λαϊλασία της, πρωτοστατούσε ο λατινικός κλήρος, παρακαλώ. Μετήχε στη διανομή των λαφύρων και έγραφε προς τον αυτοκράτορα της Νικαίας Θεόδωρο Λάσκαρη ότι οι Λατίνοι υπήρξαν όργανο της θείας πρόνοιας που τιμώρησε τους Έλληνες για την άρνησή τους, τι παρακαλώ, να δεχθούν την ηγεσία της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Και τους τιμώρησε ο Θεός, γιατί τους τιμώρησε, γιατί δεν δέχονταν τον Πάπα σαν αρχηγό. Έτσι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι όπου υπάρχει πλάνη είναι το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Σε ολόκληρη τη Δύση έψαλαν ύμνους για να πανηγυρίσουν την πτώση της μεγάλης ανίερης πόλεως. Φανταστείτε, χριστιανοί υποτίθεται, οι Λατίνοι, όταν έπεσε η πόλη, πανηγύρια. Και συνέχεια, 10 χρόνια μετά την άλωση της πόλης, το 1463, ο Πάπας Πίους ο Δεύτερος συνέταξε μακρότατη επιστολή προς τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο, τον Πορθητή, στην οποία σημείωνε ότι τον αναγνώριζε ως διάδοχο των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Πάνε οι Ορθόδοξοι, σβήσανε. Ήρθανε οι Μουαμεθανοί και τους αναγνωρίζει ο Πάπας πλέον σαν διαδόχους των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Αλλά βέβαια του πρότεινε και κάτι άλλο, του πρότεινε λέει να γίνει χριστιανός για να είναι υποτελής του. Έτσι. Όλοι οι οικουμένοι να είναι υποτελής στον Πάπα. Αυτός να είναι πρώτος, να είναι ο της οικουμένης, και όλοι να τον προσκυνούν και να φιλούν την παντόφλα του.